Θέλω να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι με την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας που θα συζητήσουμε, θα μπουν ερωτήματα, αλλά η κυρία Δημογλίδου δεν είναι ούτε η υπουργός προστασίας του πολίτη, ούτε ο άνθρωπος ο οποίος χαράζει πολιτική, είναι εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν, το λέω εκ των προτέρων, ξέρω και εγώ ότι δεν μπορεί να μας δώσει απαντήσεις, ίσως όλα εκείνα τα οποία αυτή τη στιγμή μας βασανίζουν, η κυρία Δημογλίδου, με ένα νεκρό κορίτσι 28 ετών να έχει δολοφονηθεί έξω από αστυνομικό τμήμα. Είναι σοκ όμως για όλους μας. Καλησπέρα σας κύριε Βαγγελάτο, και το ίδιο συντετριμμένοι είμαστε και εμείς στην ελληνική αστυνομία με την εικόνα αυτής της κοπέλας, με το άψυχο σώμα της έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Γι' αυτό ακριβώς και έχει διαταχθεί η έρευνα, για να διαπιστώσουμε αν έγιναν όπως πρέπει οι ενέργειες, αν έγιναν όλες οι ενέργειες τουλάχιστον που θα μπορούσαν να γίνουν σε ένα αστυνομικό τμήμα, ώστε να αποφευθεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Ξέρετε, θα σας πω κύριε Δημογλίδου, δεν θα προκαταλάβω κανένα πόρισμα. Αλλά σίγουρα στα μάτια μας δεν έχουν γίνει οι ενέργειες που πρέπει. Γιατί όταν ένας πολίτης πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα να ζητήσει μια προστασία και δολοφονείται έξω από το αστυνομικό τμήμα λίγα λεπτά μετά, προφανώς δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της αστυνομίας, που είναι να προστατεύει τον πολίτη. Δεν είναι ξεκάθαρο, κύριε Βαγγελάτε, αυτό που αναφέρετε, γιατί δεν γνωρίζουμε ούτε κι εγώ, ούτε κι εσείς, ούτε και ο κόσμος, δεν γνωρίζουμε την συζήτηση που έγινε ανάμεσα στο θύμα και στον αξιωματικό υπηρεσίας, όπως και σε ένα ακόμη πρόσωπο που βρισκόταν μέσα στον αξιωματικό υπηρεσίας. Υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων, λεπτομέρειες για τις οποίες δεν μπορούμε προφανώς να αναφέρουμε, που δίνουν κάποια στοιχεία για τη συζήτηση που έγινε και εντός αλλά και κατά την έξοδο του θύματος με το οικείο της πρόσωπο από το αστυνομικό τμήμα. Εδώ εγώ δεν βρίσκομαι σε καμία περίπτωση, κύριε Βαγγελάτο, για να κάνω το συνήγορο των αστυνομικών. Κύριε Δημογλίδου, γι' αυτό το ξεκαθάρισα εξ αρχής. Απλώς θέλω να σας πω το εξής. Έτσι όπως αισθανόμαστε ως πολίτες στη δουλειά της αστυνομίας, είναι να μην είναι μια διεκπαιρεωτική δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και αν φτάσει μια κοπέλα η οποία λέει: νιώθω μια απειλή από έναν πρώην σύντροφό μου, ο οποίος μάλιστα έχει ένα ποινικό ιστορικό και ένα ιστορικό το οποίο έχει βία μέσα του. Η δουλειά του αστυνομικού δεν είναι να της πει: άμα θέλετε να κάνετε μήνυση, να κάνετε και μεταφύγετε. Είναι να αντιληφθεί και το μέγεθος του κινδύνου για να το αξιολογήσει. Δηλαδή να κάτσει απέναντι στην κοπέλα και να της πει: άκου να δεις, κορίτσι μου, από αυτά που μου λες, νιώθω ότι πραγματικά κινδυνεύεις. Μείνε εδώ στο αστυνομικό τμήμα. Να φροντίσουμε. Δεν είμαι εδώ να βάζω σφραγίδα και να σου λέω: φύγε. Κύριε Βαγγελάτο, θα μπορούσα πολύ εύκολα να σας απαντήσω ότι ούτε μπορούμε να υποχρεώσουμε έναν άνθρωπο να μείνει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει με το ζόρι, προφανώς. Ούτε και προβλέπεται από τον κανονισμό της ελληνικής αστυνομίας να μεταφέρουμε ανθρώπους με το περιπολικό μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να σας δώσω αυτή την απάντηση. Όμως, εδώ συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να εξετάσουμε αν εκτιμήθηκε ο κίνδυνος και αν ίσως έπρεπε οι αστυνομικοί που επιλήφθηκαν στο περιπολικό να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και ίσως να παραβλέψουν και τον κανονισμό της αστυνομίας και να κάνουν άλλες ενέργειες ώστε να προστατευτεί το θύμα. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι αντικείμενο πλέον και εισαγγελικής έρευνας. Και πολιτικής απόφασης, κύριε Δημογλίδου, γι' αυτό το λέω, γιατί ο κανονισμός της αστυνομίας δεν χρειάζεται να παραβιαστεί. Μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να προσαρμοστεί σε σύγχρονες ανάγκες. Γιατί αν σκεφτούμε λίγο, αυτό το κορίτσι η Κυριακή, τι πήγε να κάνει χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα. Είπε: αυτός ο άνθρωπος μου έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο. Να του κάνω και άλλη μήνυση, του έχω κάνει και μήνυση, μπορεί να μην έχει νόημα. Θέλω να του δείξω ότι εάν δει την αστυνομία, έχω πάει στις αρχές, μήπως φοβηθεί και με αφήσει ήσυχη. Δηλαδή, τι ζητούσε? Ζητούσε τη συνοδεία του περιπολικού, προφανώς για να δείξει σε αυτόν τον άνθρωπο ότι πια το χειρίζεται αλλιώς. Προφανώς θα μου πείτε, και θα έχετε δίκιο, αυτός ο άνθρωπος φάνηκε απολύτως αποφασισμένος, γιατί τη είχε στήσει καρτέρια έξω από το αστυνομικό τμήμα και εκεί τη σκότωσε. Ποτέ όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν είχε μπει σε ένα περιπολικό ή είχε πάει σπίτι της. Αν τελικά θα μπορούσε να αποφευθεί. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γιατί θα ήταν ασφαλή στο σπίτι. Εμείς εδώ πρέπει να δούμε όμως, κύριε Βαγγελάτο, αν εξαντλούνται οι ενέργειες που έπρεπε να κάνουν οι αστυνομικοί, ώστε να προσπαθήσουν να προστατεύσουν αυτή την κοπέλα. Αυτό είναι και το αντικείμενο της δικής μας έρευνας. Και να είστε σίγουρος ότι από την πλευρά της αστυνομίας δεν θα μείνει κανένα σκοτεινό σημείο σε συγκεκριμένη υπόθεση. Κύριε Δημογλίδου, σας ευχαριστώ.